Τα θέματα που άπτονται της λειτουργίας του Δήμου Πλετανιά και των δημοτικών επιχειρήσεων απασχόλησαν σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ ο Δήμος μελετά να ασκήσει προαίρεση για ένα χρόνο ακόμα στη Σύμβαση για την Καθαριότητα. Κάναμε μια σύμβαση, η οποία ήταν για ένα χρόνο με δικαίωμα ανανέωση, με τους ίδιους όρους και τις ίδιες οικονομικές πρόνοιες. Δεν αλλάζει δηλαδή τίποτα από αυτού. Από τη στιγμή που εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε μεσούς του καλοκαιριού. Αφενός, αλλά κυρίως από τη στιγμή που υπάρχει πλήρη κάλυψη, ό,τι έλεγε η Σύμβαση στα θέματα καθαριότητας, θέματα που έχουν να κάνουν με χώρους που είναι και πρασίνου, πέρα από τη σάρωση, θέματα που έχουν να κάνουν με την παραλία, και εφόσον αυτή τη στιγμή έχουμε τη δυνατότητα την οικονομική να είναι με το ίδιο αντίτιμο και με τα ίδια θέματα που περιγράφει το φυσικό αντικείμενο, προβαίνουμε στην ανανέωση για άλλο ένα χρόνο. Πόσο είναι αυτό το? Το ποσό είναι γύρω στα 490.000 ευρώ το χρόνο. Επίσης είναι την ανανέωση όσον αφορά το σχέδιο της αηφόρου ανάπτυξης, λεγόμενο σύμφωνο των δημάρχων, όπως έχει καθιερωθεί. Εμείς ως Δήμος έχουμε ήδη υπογράψει το σύμφωνο των δημάρχων, έχουμε ήδη εκπονήσει το σχέδιο διαχείρισης της αηφόρου ανάπτυξης. Θέλει μια επικαιροποίηση για το επόμενο χρόνο άμεσα λόγω του Σεπτεμβρίου, που αυτό επικαιροποιείται πανευρωπαϊκά. Μέσα από τη συμμετοχή στο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Δίκτυο των Δήμων προωθεί την περιβαλλοντική πρόνοια για τη μείωση της πατάλης στην ενέργεια. Τη μείωση του λεγόμενου ενεργειακού αποτυπώματος. Άρα εμείς αναλαμβάνουμε δεσμεύσεις μέχρι το 2020, πάω στο πρακτικό κομμάτι τώρα, μειώσεις των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα, πώς επιτυχάνονται από ένα Δήμο? Όταν στα έργα τα οποία υλοποιεί αναπλάς και λοιπά χρησιμοποιεί υλικά τέτοια τα οποία αντανακλούν την ενέργεια, καθώς επίσης και σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση των δημοτικών του κτηρίων, παίρνει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εξοικονομείται ενέργεια. Αναφέρω δύο απλές περιπτώσεις από τις οποίες φαίνεται αυτή η εξοικονόμηση. Το σχέδιο δράσης έχει ήδη εγκριθεί στο Δήμο Πλατανιά και αυτό του δίνει τη δυνατότητα για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020 να συμμετέχει με αυξημένη επιλεξιμότητα στα περιβαλλοντικά έργα.